Συνέντευξη τύπου με θέμα το πογκρόμ των απολύσεων, εργοδοτική και κρατική τρομοκρατία, η δίωξη και ποινικοποίηση συνδικαλιστική δράση και η δράση τη εργατική τάξη στα Τρίκαλα, παραχώρησε το μεσημέρι αγωνιστική πρωτοβουλία ιδιωτικών υπαλληλών του νομού. Όπως αναφέρθηκε το τελευταίο διάστημα, πολλοί εργοδότες έχουν εξαπολύσει ένα πογκρόμ απολύσεων, κηρύττοντας τον πόλεμο στους εργαζόμενους, που με τις ευλογίες της κυβέρνησης οδηγούνται στην εξαθλίωση. Δίδυμη αδερφή της πολιτικής τους είναι η δίωξη και η ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης, προκειμένου να πνιγεί με κάθε τρόπο η αντίσταση των εργαζομένων. Είναι η εργοδοτική το πογκρόμ των απολύσεων, η εργοδοτική και η κρατική τρομοκρατία, η ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης και άποψης και η εργατική ανασύνταξη και αντεπίθεση. Έχουμε κάποια κρούσματα. Έχουμε δύο κρούσματα το τελευταίο διάστημα. Είναι σε επιχείρηση που έχουμε ξανααναγκηνώσει, καταγγείλει, που είχαμε παρέμβαση κάποιων φίλων της επιχείρησης, οι οποίοι ανήκουν στη συγκεκριμένη οργάνωση, τη Χρυσή Αυγή. Και έχουμε και ένα νέο κρούσμα σε βιομηχανία επίπλων, όπου ο εργαζόμενος του υποβλήθηκε ένα χαρτί για να υπογράψει, ζήτησε μια συμβολή από δικηγόρο. Του είπαν ότι αν δεν υπογράψει τώρα φεύγει. Πήγε, συμβουλεύτηκε την επιθεώρηση εργασίας και δικηγόρο. Ξαναπήγε την άλλη τη μέρα για δουλειά για να πάρει την απόλυση, τα δεδουλευμένα και την αποζημίωση. Εκεί τραβώντας τον από τα ρούχα, βρίζοντάς τον και τρομοκρατώντας τον, τον πέταξε έξω από το χώρο εργασίας, λέγοντάς ότι θα του κοινωνιοποιήσει την απόλυση με δικαστικό κλητήρα. Αυτά είναι δύο βασικά που έχουμε να κάνουμε με τον νομό Τρικάλων, καταγγέλλοντας παράλληλα την τρομοκρατία που προσπαθεί το κράτος, η κυβέρνηση και οι καπιταλιστές στο μετρό και σε μια σειρά άλλες περιπτώσεις, όπου από 9 χρόνια τώρα έχουμε την κήρυξη όλων των απεργιών σε παράνομες και καταχρηστικές. Στο τελευταίο διάστημα μάλιστα έβαλαν και την αστυνομία και τους δικαστές να παρέμβουν κατάφορα και απροσχημάτιστα στα σωματεία, ζητώντας να δουν με ποιες διαδικασίες πάρθηκαν οι αποφάσεις. Κατηγορούν και κυνηγούν τους συνδικαλιστές οι οποίοι είχαν ένομο συμφέρον να πούν στους εργαζόμενους να συμμετέχουν στην απεργία, ποινικοποιώντας έτσι την συνδικαλιστική δράση και άποψη.